Γεια σας, τι κάνετε? Είμαι ο Αλέξανδρος Περιστέρης και τώρα θα σας παρουσιάσω την οικογένειά μου που έφτιαξα στο παιχνίδι Sims 4. Ναι, τη γνωστή σε όλους η οικογένεια Περιστέρη, που τη γνωρίζετε από τις ιστορίες που κάνουμε σε αυτό το κανάλι. Κοιτάξτε τι μεγάλο σπίτι έκανα. Πάρα πολύ ωραίο. Ποιος είναι αυτός εδώ που προχωράει στο δρόμο μας? Μπορεί αυτό το σπίτι να μην μοιάζει τελείως με το σπίτι που μένω στην πραγματικότητα με την οικογένειά μου. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό, δεν νομίζετε? Τώρα θα πάμε και θα σας δείξω το εσωτερικό. Λοιπόν, για να το ανοίξω έτσι να μην υπάρχουν τείχοι. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Αυτός εδώ είμαι εγώ. Ναι. Ο Αλέξανδρος Περιστέρης. Κοιτάξτε τι καλό παιδάκι που είμαι. Και αυτός εδώ τώρα που πάω να συναντήσω είναι ο μπαμπάς μου. Ξέρω, φαίνεται λίγο διαφορετικός, αλλά δεν πειράζει, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Το σπίτι ακόμα θέλει κάποια έπιπλα από ό,τι βλέπω. Αλλά θα τα βάλω σιγά σιγά. Το Sims είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Το παίζουμε συνέχεια με την Άννα. Λοιπόν, να με δω. Πάω να συναντήσω τον μπαμπά μου. Γεια σου, μπαμπά. Είδατε τι ωραίο που τον έκανα. Μοντέρνο. Το Sims, λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για να κάνετε κι εσείς, αν θέλετε, την οικογένειά σας. Έχει πάρα πολλές λειτουργίες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να κάνετε τους χαρακτήρες σας να κάνουν διάφορα πράγματα. Η γνωστή τουαλέτα. Πρέπει λίγο να τη φτιάξω. Το μπάνιο μας δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε και μπανιέρα αλλά και ντουζιέρα. Και έχουμε εδώ και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εάν πατήσετε πάνω σε κάποια αντικείμενα μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα με αυτά. Να και η μαμά, η Αλίκη Περιστέρη. Δεν είναι πολύ ωραία? Εδώ είναι η κουζίνα μας. Και νομίζω ότι της λείπει εδώ ένα τραπέζι όπως έχουμε και εμείς στην κουζίνα. Αλλά θα το βάλω αργότερα. Έχουμε δύο ψυγεία φυσικά. Και εδώ είναι η τραπεζαρία. Α, αυτή ξέρετε ποια είναι? Είναι η Έμα. Απίστευτο. Πόσο μεγάλωσε η Έμα. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο γλυκό κοριτσάκι όσο φαίνεται εδώ. Να, πάλι τα παιχνίδια σκέφτεται. Μια ζωή τα παιχνίδια. Και ενοχλεί πάντα τον μπαμπά. Πάμε να δούμε τώρα και το υπόλοιπο σπίτι. Εδώ τώρα στο πάνω μέρος είναι τα δωμάτια μας. Είναι το δικό μου δωμάτιο, της Έμας, της Άννας και φυσικά του μπαμπά και της μαμάς. Α, να και η Άννα. Η Άννα σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι μπορείτε να δείτε. Είναι πλέον μια έφηβη. Είναι στο μπάνιο και κοιτιέται στον καθρέφτη όπως πάντα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το δωμάτιό μου. Έτσι είναι και με τους τοίχους. Δεν το έχω κάνει πολύ ωραίο. Έχω βάλει και πόστερ εδώ. Και φυσικά το κρεβάτι μου. Το αγαπημένο μου αρκουδάκι. Το τραπέζι με τα πειράματα. Και φυσικά έχω και τηλεόραση για να μπορώ να παίζω με το PlayStation. Δίπλα ακριβώς είναι το δωμάτιο της Άννας. Η Άννα έχει μεγαλύτερη τηλεόραση από μένα. Αλλά δεν πειράζει, θα αποκτήσω και εγώ τηλεόραση. Εδώ φυσικά έκανα ακόμα ένα μπάνιο, πιο μεγάλο αυτή τη φορά, για να μπορούμε όλοι να εξυπηρετούμαστε. Το έκανα έτσι ευρύχωρο, το δωμάτιο των γονιών μου.
και φυσικά το δωμάτιο της Έμας με πολλά 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 παιχνίδια. Έχει και το αγαπημένο της κάστρο που της αρέσει πάρα πολύ. Να τη μαμά. Και η Έμα κατεβαίνει κάτω. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας για να κάνετε τη δική σας οικογένεια και να κάνετε το σπίτι των ονείρων σας, να βάλετε ό,τι σας αρέσει μέσα στα δωμάτια, όπως έβαλα εγώ. Το δωμάτιο φυσικά διαθέτει και αυτό το υπέροχο στερεοφωνικό για να μπορούμε να κάνουμε τις χορευτικές μας φιγούρες με την Άννα και την Έμα. Αυτό λοιπόν ήταν το σπίτι που έφτιαξα για τα Sims. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε μπορείτε να μας γράψετε από κάτω στα σχόλια αν και εσείς παίζετε με τα Sims και έχετε κάνει και τη δική σας οικογένεια. Εάν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει, να μας αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά και ένα καινούριο βίντεο με την οικογένεια Περιστέρη, εγώ Αλέξανδρος, σας χαιρετώ. Γεια σας!